στη Σομπή τόσα χρόνια. Έχουμε και άλλο άνθρωπο ανάμεσά μας που έχει εξελιχθεί και μιλάω για την είδηση που έχει σκάσει τα τελευταία έτσι, μερόνυχτα, τη μεταγραφή του Δημήτρη στον Αντένα, για την οποία δεν έχουμε μιλήσει. Τι ρεπορτάζ κάνεις, δεν μας έχεις φέρει το κατάλληλο ρεπορτάζ. Έχει βουήξει ο τόπος εδώ πέρα και εσύ. Δεν το ξέρεις αυτό. Πες μου, θα μάθω είδηση από σένα. Θα πω κι εγώ μια είδηση. Καλά, και εσύ που είσαι τόσα χρόνια μέσα στο χώρο αυτό, δεν το ξέρεις. Εγώ δεν είμαι κουτσομπόλα. Α, το ξέρεις. Άρα το ξέρεις. Δεν ξέρω τέτοια. Άρα το ξέρεις και δεν το λες. Όχι. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα, πραγματικά. Γιατί πράγμα. Και μεταγραφή στον Αντένα. Μεταγραφή είμαι στο Μέγκα, κανονικά. Και έχω συμβόλαιο ενεργό. Όχι, με φέρνει σε δύσκολη θέση γι' αυτό. Γιατί? Γιατί υπάρχει ενεργό συμβόλαιο. Τι να συζητήσουμε. Δεν είναι κακό. Είναι να έχει συμβόλαιο και να κάνει. Να συζητάω στον αέρα τη εκπομπή από την οποία πληρώνομαι για το τι θα κάνω τον επόμενο μήνα, αν κάνω. Στον αέρα τη εκπομπή ακούμε διάφορα. Και εδώ ακούσαμε ότι ο καλύτερο παρουσιαστή είναι ο Λιάγκα του αλλού πρωινού. Όχι, μα πείραξε. Το λέω αυτό. Δεν το είπα εγώ όμω. Αλλά πώ στον αέρα τη εκπομπή βγαίνει οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Από εμά την αλήθεια, εγώ παραδέχομαι ότι ο Λιάγκα. Από του καλεσμένου μπορεί να βγει οτιδήποτε. Από εμάς το θέμα είναι τι βγαίνει. Εμείς το καλό είναι κακό. Εγώ δεν το λέω για κακό. Ναι, εγώ το εκλαμβάνω ως κακό όμως. Γιατί είναι είδηση, είναι. Είναι είδηση, πέδιση, Μάρκο, αυτό το πράγμα. Ναι, είναι τουλάχιστον. Τι να σου πω, είναι. Με φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα σε καμία περίπτωση. Είμαι στο Μέγκα. Okay. Εγώ πάντως χαίρομαι ειλικρινά, πραγματικά στο λέω για την εξέλιξη αυτή και. Δεν τίθεται το θέμα. Δεν τίθεται το θέμα. Ναι, ρε, σου λέω, εντάξει, θα αποδειχτεί. Θα βγει στην αρχή. Όχι, τώρα όμως είναι. Δεν τίθεται κανένα θέμα τέτοιο. Τώρα αυτή τη στιγμή πληρώνω το Μέγκα. Οκ, okay, εντάξει. Και σου λέω, μην το πάρει σαν. Το πήρα ήδη. Εντάξει, άρα κάποιο λόγο υπάρχει. Όχι. Δεν είναι θέμα. Εγώ πάντως λόγο για να γίνει. Ότι με πιάσε εξαπίνη και δεν υπήρχε κανένα λόγο να γίνει αυτό. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Πάντως ειλικρινά, πραγματικά, ό,τι και να γίνει θα αποδειχθεί στην πορεία. Δεν ήθελα να σε πω σε δύσκολη θέση. Απλά επειδή το όλα έκανες, λέγονται εδώ στο πρωινό. Έκανες, ναι. Είμαστε ανοιχτοί. Τα πάντα λέμε. Και... Όχι, δεν λέμε τα πάντα. Τα πάντα λέμε. Γιατί δεν είναι κακό. Όταν παίζει είδηση και γράφεται παντού, δεν είναι κακό. Τι εννοείς, ρε Μάρκο. Παίζεται είδηση ότι είσαι χωρισμένος με την Έλενα. Okay. Θα κάτσουμε να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα έτσι, να χαλαρώσουμε λίγο και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.